Avec vous, Monsieur le Président, je suis prête à prendre tous les virages. Moi, la petite Belge, emmenez-moi sur votre pédalo et allons découvrir le nouveau continent de la croissance. Καυστικά σατυρικά σχόλια και κάρτες στολισμένες με μια ροζ καρδούλα που έγραφαν πονηρά μηνύματα όπως «Και μένα μ' αρέσουν οι πατάτες, είστε ελεύθερος απόψε». Συμπεριελάμβανε το πρόγραμμα γνωστή σχολιάστρια στα διαλύματα της ραδιοφωνικής συνέντευξης του Φρανσουά Ολάντ. Je tenais à vous dire que moi, j'ai toujours eu confiance en vous. Je vous trouve même rassurante. Τα σατυρικά σχόλια και μηνύματα ήταν εμπνευσμένα από τον άστατο ερωτικό βίο του Γάλλου Προέδρου. Επιχειρώντας να γοητεύσει τον Ολάντ σε αυτό το ιδιαίτερο πρόγραμμα, η σχολιάστρια έγραψε σε μία από τις κάρτες. Θα σας δώσω το τηλέφωνό μου όταν βγούμε από το στούντιο. Και σε μία άλλη, είστε πιο όμορφος από κοντά. Άλλοτε ψύχρεμος και σοβαρός και άλλοτε συγκρατημένα χαμογελαστός και κολακευμένος, ο Ολάντ έκανε πως την άκουγε με προσοχή, αλλά δεν άνοιξε διάλογο μαζί της. Monsieur le Président, les Français sont terriblement ingrats. Ils vous mettent tout sur le dos. Alors que pour inverser la courbe du chômage, il suffirait que les chômeurs fassent un petit effort en acceptant les offres de Pôle emploi. Και οι περιπέτειες στο Ολάντ με τις γυναίκες δεν φαίνεται να τελειώνουν εδώ. Τη συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό επισκίασε η ανακοίνωση ότι το best seller της Βαλερή Τριερβελέρ «Ευχαριστώ για τη στιγμή», όπου περιγράφεται ο επώδυνος προεδρικός χωρισμός, αναμένεται να γίνει ταινία με τη συγκατάθεση της πρώην πρώτης κυρίας της Γαλλίας. Από το Παρίσι, Μαρία Δεναξά για το Μέγκα.